Κύριε Βουλευτά, πριν από λίγε μέρε το Υπουργείο Ιστορικών... έδωσε κάποια χρήματα στου Δήμου τη Κορυνθία, αρκετά χρήματα θα λέγαμε, για τι παιδικέ χαρέ που νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση σε όλο τον νόμο μα. Ναι, γεγονό είναι αυτό. Δόθηκε ένα πολύ σημαντικό ποσό σε όλου του Δήμου τη Κορυνθία, το οποίο το έχουμε κι εμεί αναρτήσει και το προβάλατε κι εσεί και τα άλλα ΜΜΕ τη Κορυνθία. Ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των συλλόγων φορέων και των Δήμων και συμβάλλει στην καθημερινότητα των πολιτών και το δικαίωμά του και για τις οικογένειες και για τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση παιδικές χαρές. Ε, είναι στα πλαίσια και των ετοιμάτων που τέθηκαν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο και θέλω να το συνδέσω με αυτό και που άμεσα υλοποιούνται όπως υλοποιείται και η δέσμευσή μας απέναντι στους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων για την αναβάθμιση των σχολικών κτίριων όπου και εκεί δόθηκε μια χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος 2. Τώρα, το μόνο που μένει είναι οι Δήμοι να κάνουν όλες τις συλλογικές διαδικασίες μαζί με τους φορείς, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με διαφάνεια, με προτεραιότητε και να καλυφθούν όσε περισσότερε ανάγκε γίνεται. Επομένω, σε αυτή τη λογική είμαστε κι εμεί τώρα, γι' αυτό το αναδεικνύουμε και ευχαριστούμε και εσά, τα ΜΜΕ, που το αναδεικνύετε και το προβάλετε.